Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά από ένα έργο σταθμό στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας. Έχουν περάσει 2 χρόνια από την ανακοίνωση για τη δημιουργία του μεγαλύτερου έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και ενός από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, με πλαίσια διπλής όψεως συνολικής ισχύος 204 ΜΒ. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε επίσημα το φωτοβολταϊκό πάρκο του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στην περιοχή της Κοζάνης. Πρόκειται για ένα έργο πνοής για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και σηματοδοτεί την ταχεία μετάβαση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια σε νέες, πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Με τη συνολική επένδυση να έχει ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ, με σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η Κοζάνη μετατρέπεται στη νέα ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, για περισσότερα από 60 χρόνια, δηλώνει σταθερά παρόν, στηρίζοντας την ανάπτυξη της Ελλάδας. Με προσήλωση στο όραμα για ένα βιώσιμο, καθαρό μέλλον, ο Όμιλος εργάζεται ακατάπαυστα, εξυγχρονίζοντας συνεχώς τις δραστηριότητές του και επιταχύνοντας την πράσινη μετάβαση, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις. Στόχος, η μετεξέλιξη σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας, βάζοντας την ενέργειά του για ένα βιώσιμο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, κύριο Ιωάννη Παπαθανασίου. Συγγνώμη, αλλά και... Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, με χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στα επίσημα εγκαίνια ενός έργου μοναδικού για τα μέχρι σήμερα δεδομένα στη χώρα μας, μια μεγάλη επένδυση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δεν θα είναι υπερβολή να πω ότι η καρδιά του Ομίλου ΕΛΠΕ συντονίζεται σήμερα με την ενεργειακή καρδιά της χώρας, την Κοζάνη. Ένα νομό που δεκαετίες ολόκληρες τροφοδοτεί με ενέργεια την ανάπτυξη του τόπου και που τώρα ήρθε η στιγμή να πρωταγωνιστήσει ξανά στην εθνική προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Κύριε Πρωθυπουργέ, είχαμε προκαιρού εκφράσει τη φιλοδοξία να καταστεί η Ελλάδα πρότυπο πράσινων ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια και σήμερα το αποδεικνύουμε στην πράξη ότι αυτό το ζητούμενο αποτελεί ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και για το μεγαλύτερο ενεργειακό όμιλο της χώρας, τα ΕΛΠΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να βάζουμε και τη δική μας φραγίδα, υλοποιώντας με προσήλωση τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητές μας, στηρίζοντας τη μετάβαση σε νέες μορφές ενέργειας μηδενικών εκπομπών, εξυγχρονίζοντας με σταθερά βήματα τη βασική μας δραστηριότητα και δίνοντας όθηση στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας με ξεκάθαρο στρατηγικό όρεμα και στοχευμένες μακρόπνευες επενδύσεις. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των ΕΛΠΕ, κύριε Πρόεδρε, για τη σημερινή παρουσία σας στην εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε θερμά, Πρόεδρε. Ας υποδεχθούμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, κύριο Ανδρέα Σιάμιση. Στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια, για πάνω από 60 χρόνια, έχουμε μάθει να κοιτάμε μακριά για να είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Έτσι, ως ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με παρουσία σε 6 χώρες και με ισχυρές εξαγωγές, καθιστώντας τα ελληνικά δηληστήρια ηγετικά στην περιοχή, συνεισφέρουμε στην ενίσχυση του ΑΕΠ και διασφαλίζουμε την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας. Αλλά όσο πετυχημένη και να είναι μια εταιρεία, δεν φτάνει να μένουμε στάσιμοι. Ο κόσμος αλλάζει και πρέπει και εμείς να το λάβουμε υπόψη. Και για να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτή τη νέα αγορά, υλοποιούμε το Vision 2025.
δημιουργώντας το διελιστήριο του μέλλοντος, αναπτύσσουμε πράσινα καύσιμα με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ενισχύουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών μας. Δημιουργούμε μια νέα μονάδα υδρογόνου και νέα εναλλακτικά καύσιμα. Επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας και στην ηλεκτροκίνηση με νέο δίκτυο πανελλαδικής κάλυψης. Ταυτόχρονα, χτίζουμε και το μέλλον επενδύοντας στρατηγικά στον τομέα των ΑΠΕ με μεγαλύτερη νέα επένδυση αυτή της Κοζάνης. Και αλλάζουμε πρώτα εμείς για να πετύχουμε το όραμά μας. Με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στην εταιρική διακυβέρνηση. Με νέο διοικητικό συμβούλιο που συνδυάζει ανεξαρτησία, σημαντική εμπειρία και πολυμορφία. Με τη δημιουργία νέας, ευέλικτης εταιρικής δομής που αναδεικνύει την αξία της κάθε δραστηριότητας. Με τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής ταυτότητας. Και είμαστε σίγουροι ότι και στα επόμενα 60 χρόνια θα συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στο νέο τοπίο που θα συνδιαμορφώσουμε. Κοιτάμε μακριά για να φέρουμε κοντά ένα πιο φωτεινό αύριο για το οποίο δεσμευόμαστε. Ελληνικά πετρέλαια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω το βίντεο έχει πει τα περισσότερα πράγματα τα οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Αρχικά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ πέρα μαζί και με τους υπόλοιπους επισήμους, τους υπουργούς, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να πω ότι είναι σημαντικό αυτό, γιατί το έργο αυτό το ανακοινώσαμε πρώτη φορά πριν 2 χρόνια στο Βερολίνο. Βεβαίως, τότε δεν ξέραμε ότι την επόμενη μέρα θα μας έκλειναν στα σπίτια μας, λόγω του COVID, αλλά το Μάρτιο του 20 ανακοινώσαμε στο συνέδριο που είχε οργανωθεί στο Βερολίνο, μαζί με την τότε καγκελάριο κυρία Μέρκελ, την πρόθεσή μας να φτιάξουμε αυτό το μεγάλο πάρκο στην Ελλάδα. Και επειδή εμάς μας αρέσει αυτά τα οποία λέμε να τα κάνουμε και πράξη, περίπου 2 χρόνια αργότερα, λίγο λιγότερο, είμαστε εδώ και το ξεκινάμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε και κάποιους φίλους από τη Γερμανία, οι οποίοι βοήθησαν και κατασκεύασαν το πάρκο, να μου επιτραπεί να τους καλωσορίσω και αυτούς. Liebe Freunde, willkommen in Kozani. Thank you very much for the support and the cooperation we've had over the last 2 years and the common journey to be able to be here today. Λοιπόν, θα περάσω πολύ γρήγορα κάποια πράγματα για τα ελληνικά πετρέλαια και για το τι θέλουμε να κάνουμε στην πορεία. Δεν θα σας κουράσουμε τα στοιχεία του έργου, ούτως ή αλλιώς θα τα δούμε και στη συνέχεια. Θα ρωτήσει κάποιος ελληνικά πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι διελιστήρια, είναι πρατήρια. Τι σχέση έχουν με την ενέργεια, τι σχέση έχουν με τις ανανεώσιμες. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνδυάσει την ενέργεια με την ηλεκτρική ενέργεια, με το ρεύμα. Το 50 με 60% της ενεργειακής κατανάλωσης προέρχεται από υγρούς υδρογονάνθρακες και δεν αφορά μόνο το ρεύμα. Είναι η κίνηση κυρίως, είναι η θέρμανση, είναι μια σειρά από άλλα καύσιμα και άλλες μορφές ενέργειας, οι οποίες στηρίζονται πάνω στην οικονομία των υδρογονανθράκων. Τα ελληνικά πετρέλαια, λοιπόν, όπως είδατε, είναι η πιο παλιά εταιρεία πετρελαιοειδών στην χώρα. Έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο, το οποίο καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων στους υγρούς υδρογονάνθρακες. Μάλιστα, τελευταίως, νομίζω ότι υπάρχει και μια μεγαλύτερη έμφαση και μια πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας για υδρογονάνθρακες και ειδικά φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Έχουμε το κομμάτι της δίλησης και εφοδιασμού και εμπορίας, το οποίο ξεκίνησε σαν ένα μικρό δηληστήριο για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας και έχει καταλήξει να είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος όμιλος στην περιοχή, με εξαγωγές που είναι πάνω από το 50-55% της παραγωγής μας. Αυτό δίνει στην Ελλάδα ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε τα πετροχημικά, τα οποία επίσης είναι ένα από τα πολύ σοβαρά εργοστάσια στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Θεσσαλονίκη και στην Κομωτινή, και βεβαίως το δίκτυο των πρατηρίων με το σήμα της ΕΚΟ και της BP, τα οποία σιγά-σιγά περνάνε και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό τα ελληνικά πετρέλαια. Τα ελληνικά πετρέλαια, για όσους το ξέρουν, το 2003 ήταν η πρώτη ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Με την Ενεργειακή Θεσσαλονίκη, η οποία έγινε σαν
μια επέκταση των δραστηριοτήτων μας με ένα εργοστάσιο που λειτουργήσε το 2004, αν θυμάμαι καλά, και εξελίχθηκε στη σημερινή Elpedison, που είναι μία από τις πιο σοβαρές εταιρείες παραγωγής και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί. Έχουμε προχωρήσει και στο κομμάτι των ανανεωσίμων, που ουσιαστικά θεωρούμε ότι είναι και αυτό ένα μέρος της ενεργειακής μας μετάβασης. Αυτή η μετάβαση ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, αλλά νομίζω ότι πήρε ένα πλαίσιο πολύ πιο συγκεκριμένο το τελευταίο περίπου 1 με 1,5 χρόνο. Μπαίνοντας μέσα στην πανδημία, καταλάβαμε ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα αλλάζουν. Και υπήρξε μια επιτάχυνση στο κομμάτι της ενεργειακής μετάβασης, στην αγωνία του κόσμου για την πράσινη ενέργεια, για την κλιματική αλλαγή και σωστά. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε τότε ήταν ότι και εμείς σαν Ελληνικά Πετρέλαια, μια πολύ πετυχημένη εταιρεία, κερδοφόρα εταιρεία, υγιής εταιρεία, με μεγάλες επενδύσεις, εάν δεν αλλάζαμε, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να είμαστε πρωταγωνιστές στον κλάδο της ενέργειας. Και πήραμε μια πολύ γενναία απόφαση, η οποία την συνοψίσαμε κάτω από αυτό που ονομάσαμε Vision 2025 και το παρουσιάσαμε στους μετόχους μας. Η βασική μέτοχη της εταιρείας είναι το ελληνικό δημόσιο με 35%, είναι η οικογένεια Λάτσι με ένα 47% και βέβαιως ένα 18 με 20% το οποίο είναι στο χρηματιστήριο Αθηνών κυρίως. Εκεί, με μεγάλη χαρά μας, είδαμε την άμεση, χωρίς αστερίσκους και έντονη υποστήριξη από τους βασικούς μετόχους του. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι, όπου είδανε μέσα από την ανάπτυξη της εταιρείας και την δυνατότητα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία να περάσει μέσα από αυτή τη μετάβαση. Και πήραμε την ευκαιρία αυτή και τρέξαμε αρκετά γρήγορα. Και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από τότε που παρουσιάσαμε αυτό το σχέδιο, έχουμε ενσωματώσει στη στρατηγική μας τη δέσμευση για να μειώσουμε κατά 50% το καθαρό αποτύπωμα σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, με μια σειρά από έργα τα οποία έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική. Έχουμε αλλάξει την στρατηγική μας και την κατανομή κεφαλαίων, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τις βασικές μας δραστηριότητες, οι οποίες θα υπάρχουν για αρκετά χρόνια ακόμη. Ζούμε σε μια μεταβατική φάση, άρα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε και βεβαίως να κάνουμε και το επόμενο βήμα, όντας μια εταιρεία ενεργειακή και βεβαίως βλέπετε ότι αυτό είναι ένα πολύ πραγματικό δείγμα γραφής του πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε. Βεβαίως, όπως είδαμε και στο βίντεο, έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και εμείς, να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο αξιοκρατικοί, πιο αντικειμενικοί και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι μόνο θετικά έχουμε να καταθέσουμε από την εξέλιξη αυτή. Πάντως, όλο αυτό το πλάνο ήταν εντυπωσιακό το πόσο καθολικής αποδοχής έτυχε και από τους μετόχους και από τους εργαζομένους, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, οι αλλαγές θέλουν να πείσεις και τον κόσμο ότι αυτό που πας να κάνεις είναι καλό και δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά και από τις αγορές. Με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο των ανανεωσίμων, αν όχι η πιο γρήγορη στην Ελλάδα, με νέα έργα προφανώς, και να έχουμε βάλει τις βάσεις, ούτως ώστε τα ελληνικά πετρέλαια στα επόμενα 10-15 χρόνια να μπορούν να πρωταγωνιστούν. Για το συγκεκριμένο έργο δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Θα σας πω μόνο 3 στοιχεία τα οποία είναι σημαντικό να ξέρουμε. Το πρώτο είναι ότι αποτελεί για μας ένα εμβληματικό έργο, γιατί είναι το μεγαλύτερο έργο που έχουμε κατασκευάσει στον χώρο των ανανεωσίμων. Είναι το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει η Ελλάδα σαν πάρκο ανανεωσίμων και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, που είναι από μόνο του κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προχωρήσαμε και το τελειώσαμε μέσα σε 1,5 με 2 χρόνια και αυτό είναι σημαντικό. Δεν φτάνει απλώς να σχεδιάζουμε, αλλά προχωρήσαμε και το υλοποιήσαμε. Και αυτό το κάναμε εν μέσω πανδημίας. Οπότε, το δεύτερο βασικό στοιχείο του έργου είναι η υλοποίηση. Και το τρίτο, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και έχει σχέση και με αυτά που ζούμε σήμερα, η ύπαρξη και η λειτουργία αυτού του έργου θα μπορέσει να δώσει ένα όφελος στην ελληνική οικονομία και την ενεργειακή αγορά γύρω στα 80 με 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο,
αποφυγή εισαγωγών φυσικού αερίου και κόστος εκπομπών ρήπων. Νομίζω ότι τη σημερινή εποχή και με αυτά τα οποία βλέπουμε είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και βεβαίως τις επόμενες μέρες που θα ξεκινήσει να δίνει το ρεύμα στο δίκτυο είναι ένα όφελος το οποίο θα το δούμε από την πρώτη μέρα. Φυσικά, το επιχειρηματικό κομμάτι για μας είναι ο αυτοσκοπός. Αλλά επιχειρηματικότητα χωρίς την κοινωνική ευαισθησία δεν μπορεί να υπάρχει. Και αυτό το οποίο έχουμε αποδείξει τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια και διαχρονικά νομίζω τα ελληνικά πετρέλαια ήταν πάντα δίπλα στην κοινωνία, είναι η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID με μια πολύ μεγάλη και οικονομική αλλά και προσφορά από στελέχη τα οποία ασχολήθηκαν με το θέμα. Τα προβλήματα που είχαμε στα θέματα πυροπροστασίας που και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα εγκαινιάστηκαν στην Πάρνηθα τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία ως αποτέλεσμα των φωτιών που είχαμε και πιστεύω στις επόμενες μια-δύο εβδομάδες θα έχουμε και στην Κόρυνθο τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και αντίστοιχα θεωρούμε ότι είναι μέρος της δουλειάς μας να είμαστε δίπλα και στις κοινωνίες στις οποίες εργαζόμαστε. Και πλέον, όντας στην περιοχή της Κοζάνης, θεωρούμε ότι είναι και αυτή μια περιοχή η οποία είναι κοντά μας. Και θα είμαστε και εμείς κοντά στην περιοχή αυτή. Δεν θα τρέξω τις ενέργειες που έχουμε προχωρήσει, αλλά είναι ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας και στις τοπικές κοινωνίες. Θα κλείσω λέγοντας ότι ζούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ειδικά όντας μια ενεργειακή εταιρεία που όλος ο κόσμος μόνο αρνητικά έχει να πει για τέτοιες εταιρείες. Είναι ακριβή ενέργεια, είναι το κλίμα, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε όμως και εμείς μέρος της αλυσίδας και είμαστε μέρος της λύσης. Και θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Θα πρέπει να αλλάξουμε. Και η αλλαγή απαιτεί συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας, σκέψης και αντιμετώπισης. Είναι μια κουλτούρα. Άρα, εμείς είδαμε σαν εταιρεία και μέσα από το Vision 2025 αποφασίσαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε. Είναι ανάγκη να αλλάξουμε, αλλά είναι και επιλογή να αλλάξουμε. Μας συμφέρει όλους να αλλάξουμε. Η αλλαγή όμως αυτή απαιτεί κάποιες σημαντικές δεσμεύσεις και την υλοποίησή τους. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε μόνο με μικρά βήματα. Χρειάζονται και κάποια μεγάλα βήματα. Και το έργο αυτό νομίζω είναι μια απόδειξη αυτής της στρατηγικής. Και το τελευταίο είναι ότι για να αλλάξουμε πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Έχουμε μια μεγάλη εμπειρία συνύπαρξης στις τοπικές κοινωνίες μέσω των διελιστηρίων, μέσω των πρατηρίων και μέσω των έργων αυτών. Είναι σημαντικό να δεχθούμε ότι αλλάζοντας ο κόσμος πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Προφανώς, όταν έρθει μια περιοχή η οποία ήταν χτισμένη πάνω στην οικονομία του άνθρακα και στη ΔΕΗ για δεκαετίες, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Και πιθανόν το αύριο να μην είναι 100% το ίδιο με το χθες. Ούτε και για μας θα είναι. Αλλά εάν επιλέξουμε να αρνηθούμε αυτή την αλλαγή και αν επιλέξουμε να μην συνεισφέρουμε σε αυτή την αλλαγή, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα θα είναι χειρότερο από το αν επιλέξουμε να συνεισφέρουμε. Άρα, η παράκληση και η προτροπή που έχουμε από το μικρό μας μετερίζει είναι ότι θα πρέπει τις αλλαγές αυτές να τις ενστερνιζόμαστε και να τις στηρίζουμε όλοι. Και σε αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα δύο άτομα τα οποία με την προσωπική τους και την έμπρακτη υποστήριξη σε αυτό το έργο, που είναι ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Μαλούτας και ο βουλευτής της περιοχής, ο κύριος Μανατίδης, οι οποίοι κάθισαν μαζί μας, μας είπαν τους προβληματισμούς μας, τους προβληματισμούς τους, τους συζητήσαμε, βρήκαμε λύσεις και μας βοήθησαν εμπράκτως για να προχωρήσει αυτό το έργο. Προφανώς υπάρχουν και πολλοί άλλοι που έχουν βοηθήσει, απλώς θεώρησα σκόπιμο ότι αυτοί οι οποίοι έδειξαν τη μεγαλύτερη υποστήριξη είναι σκόπιμο να αναφερθούν. Να ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας και ελπίζω να είναι το πρώτο από πολλά άλλα τέτοια έργα τα οποία θα μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σιάμιση. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Γιώργο Αλεξόπουλο, Γενικό Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο. Σε έναν κόσμο που δεν σταματά να αλλάζει, οι νέες μεγαλύτερες απαιτήσεις στην ενέργεια φέρνουν νέα δεδομένα.
Στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια, μέσα από την επένδυση σε ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργήσαμε ένα έργο σταθμό στη νέα εποχή της ενέργειας, το οποίο αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο αύριο. Ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης είναι στην καρδιά της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη. Αξιοποιήσαμε τεχνολογία αιχμής μεγάλης κλίμακας για την κατασκευή καινοτόμων φωτοβολταϊκών πλαισίων διπλής όψεως. Μια επένδυση 130 εκατομμυρίων ευρώ που ενίσχυσε την κοινωνία μιας ολόκληρης περιοχής και θα συνεχίσει να την ενισχύει. Ένα έργο που δίνει παντού μια νέα πνοή. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της τοπικής κοινωνίας, δημιουργήσαμε και βελτιώσαμε δρόμους και διόδους μεταξύ των έργων, ενώ σημαντικό μέρος της αδειοδοτημένης έκτασης επιστρέφεται για χρήση από τους κτηνοτρόφους. Θα παράγεται πράσινη ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους 350 γιγαβατορών, αποφεύγοντας μέχρι και 300.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα ετησίως. Έτσι θα συνεισφέρουμε σημαντικά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνεπώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για την ενεργειακή μετάβαση και δίνουμε την υπόσχεση πως θα συνεχίζουμε με ευθύνη και αισιοδοξία να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο για όλους. Νομίζω το βίντεο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεν θα μου αφήσει και πολλά να σας πω. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμη καλεσμένοι, αγαπητοί φίλοι. Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα να βρίσκομαι μαζί σας στα εγγένεια ενός τόσο σημαντικού έργου για την εταιρεία μας, αλλά για τη χώρα. Ο κύριος Χιάμης προηγουμένως αναφέρθηκε στη νέα στρατηγική των ΕΛΠΕ, Vision 2025, της οποίας βασικός άξονας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε δεσμευτεί για τη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος κατά 50% έως το 2030. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της μείωσης, περίπου τα 2/5, θα προέλθουν από την ανάπτυξη μεγάλης δραστηριότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πριν από 2-3 χρόνια, όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, είχαμε 26 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως, κυρίως σε εγκαταστάσεις του ομίλου μας, ένα μικρό χαρτοφυλάκιο 200 ΜΒ, μια μικρή ομάδα και πολλή όρεξη. Σήμερα είμαστε περήφανοι που έχουμε πλέον, μαζί και με το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα, 300 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως, φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα, και ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο άνω των 2 γιγαβάτ σε ανάπτυξη, το οποίο περιλαμβάνει και έργα αποθήκευσης ενέργειας, μεταξύ των οποίων και στην εγκατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, και επίσης 3 μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα, συνολικά 675 ΜΒ, τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης. Το 2026 θα είμαστε στο 1 γιγαβάτ εγκατεστημένης ισχύως και πιστεύουμε στα 2, ίσως και περισσότερο, το 2030. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες μορφές ενέργειας γενικότερα θα αποτελέσουν ένα δεύτερο μεγάλο πυλώνα ανάπτυξης για τον όμιλό μας, που θα συμπληρώνει την παραδοσιακή μας δραστηριότητα του downstream, δηλαδή της παραγωγής και διάθεσης ενεργειακών προϊόντων, η οποία παράλληλα απανθρακοποιείται και εξυγχρονίζεται. Δύο λόγια για το έργο, το πρώτο μας μεγάλο βήμα στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Μια συνολική παραγωγή 350 γιγαβατορών στη βάση της εγκατεστημένης ισχύως των 204,3 ΜΒ, ένα μεσοσταθμικό κόστος με τιμή αναφοράς τα 57,7
ευρώ τη μεγαβατόρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό στη σημερινή αγορά ενέργειας με τιμή συστήματος η οποία υπερβαίνει συχνά και τα 200 και τα 300 ευρώ. Όχι απλώς δεν θα επιδοτείτε αυτό το έργο, αλλά αντίθετα θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους της πατρίδας μας. Κάποιες σημαντικές τεχνολογικές τομές, όπως η χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων υψηλής απόδοσης και συγκεκριμένα 509.000 πλαίσια διπλής όψεως, προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και πρόβλεψης παραγωγής του έργου και σε στάδιο σχεδιασμού μια μελλοντική επέκταση με εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας 125 ΜΒ 350 ΜΒ. Είναι ένα έργο σταθμός, το οποίο θεωρούμε ότι έχει σημαντικά ωφέλη για όλους. Είναι το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεραστεί σύντομα, πιθανότατα από εμάς ή από άλλους, αλλά η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται. Είναι το μεγαλύτερο έργο στην Ευρώπη με πλαίσια διπλής όψεως και ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη. Μια επένδυση 130 εκατομμυρίων ευρώ, με 35% ελληνική συμμετοχή σε υλικά και εργασία. Εδώ οφείλω να τονίσω ότι κάναμε μια πολύ συστηματική προσπάθεια για να πετύχουμε αυτό το ποσοστό. Το σύνηθες σε τέτοια έργα δεν ξεπερνάει το 20-25%. Εμείς φτάσαμε το 35%. Δυστυχώς, επειδή ο βασικός εξοπλισμός δεν παράγεται στη χώρα μας και αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους, ήταν και το μέγιστο που θα μπορούσε να επιτευχθεί. 350 θέσεις εργασίας στη διάρκεια της κατασκευής, πάνω από το 60% προήλθαν από την τοπική κοινωνία και βέβαια και στη διάρκεια της λειτουργίας του έργου, η οποία ξεκινάει πρακτικά σήμερα, δεκάδες άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, στις οποίες επίσης θα δοθεί προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία. Ένα σημαντικό έργο ανάπτυξης που θα έλεγα ότι σηματοδοτεί τη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κοινωνική συνεισφορά, θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια σημεία. 600.000 ευρώ το χρόνο θα πηγαίνουν στους όμορους δήμους και στους οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή πρακτικά οι κοινότητες, οι τοπικές κοινότητες θα έχουν δωρεάν ρεύμα. Έργα αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, τα οποία θα πραγματοποιήσουμε καθ' υπόδειξη του δασαρχείου. Δημιουργία και συντήρηση υποδομών και αρμονική συνύπαρξη κτηνοτροφίας, ενδυμικής πανίδας και ΑΠΕ, η οποία επιτυγχάνεται και με την διάνοιξη διόδων ανάμεσα στα έργα, αλλά και με την απόδοση του 1/3 περίπου της αρχικά δεσμευτής έκτασης στην κοινωνία για κτηνοτροφικές χρήσεις. Η παραγωγή των 350 γιγαβατορών είναι αρκετή για 75.000 νοικοκυριά, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι περίπου το νούμερο των νοικοκυριών στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και οι 300.000 τόνοι αποφυγής εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα αντιστοιχεί σε 1,1 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Το πρώτο μας μεγάλο βήμα στην ενεργειακή μετάβαση γίνεται σήμερα. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε να στηρίζουμε με την ενέργειά μας ένα βιώσιμο μέλλον για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας και για όλους. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την τοπική κοινωνία που βρίσκεται εδώ δια των εκπροσώπων της για την παραγωγική συνεργασία και να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ενεργοί εταιρικοί πολίτες και να στηρίζουμε τις προσπάθειές σας για ένα καλύτερο αύριο. I would also like to thank our partners from UV. We have worked together very hard in the last couple of years. We faced and we are facing many challenges, but we always approached things with frankness and positive attitude and thus found solutions. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από τα ΕΛΠΕ και την Ασπροφός για την καταλυτική του συμβολή στην επιτυχία του έργου. Και τέλος, ευχαριστώ την υπέροχη ομάδα της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες. Είναι εδώ σήμερα, τους βλέπω στο ακροατήριο, γιατί χάρη σε εσάς κάνουμε αυτό το πρώτο μεγάλο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αλεξόπουλε, και με χαρά υποδεχόμαστε τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κύριο Νίκο Παπαθανάση. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργή, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχη, κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε των ΕΛΠΕ, θα είμαι σύντομος. Βρισκόμαστε εδώ στην Κοζάνη που χτυπά πραγματικά η καρδιά της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι ίσως η πρώτη φορά, το γνωρίζετε, που η πολιτεία επίσημα με την απόφαση του Πρωθυπουργού έθεσε στο επίκεντρο της προσοχής αυτό το μεγάλο ζήτημα της απολιγνητοποίησης. Και για πρώτη φορά η πολιτεία σχεδίασε προγράμματα για την Κοζάνη, για τη Φλόρινα, για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για τη Μεγαλόπολη. Σήμερα λοιπόν που εγκαινιάζεται αυτό το σπουδαίο έργο των 204 ΜΒ εδώ στην Κοζάνη, είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, το πώς θα τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα την αλλαγή αυτή του παραγωγικού μοντέλου. Η πολιτεία λοιπόν, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα, αλλάζει αυτό το μοντέλο και υλοποιεί την πράσινη μετάβαση στη νέα εποχή με δίκαιο και αναπτυξιακό τρόπο. Με τον πρόσφατο νόμο για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, δημιουργήσαμε ένα ενιαίο και συνεκτικό σύστημα διακυβέρνησης για την αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων και την προώθηση των επενδύσεων. Κορμό του συστήματος αυτού αποτελούν η ειδική υπηρεσία ΔΑΜ και η μετάβαση ΑΕ. Είναι το όχημα το οποίο θα παραλάβει τα εδάφη από τη ΔΕΗ. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δίκαιη Μετάβαση, το πρόγραμμα ΔΑΜ με συνολικό προϋπολογισμό 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ διαρθρώνεται σε 5 προτεραιότητες. Πρώτη προτεραιότητα, την ενίσχυση της προώθησης επιχειρηματικότητας με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων και διασύνδεσής τους με την έρευνα και την καινοτομία. Δεύτερη, την ενεργειακή μετάβαση και κλιματική ουδετερότητα με δράσεις όπως ενεργειακή αναβάθμιση, αποθήκευση ενέργειας και τηλεθέρμανση. Τρίτη, την αναπροσαρμογή χρήσεων γης και την κυκλική οικονομία με δράση για την επανάχρηση των λιγνητικών εδαφών και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων. Τέταρτη, την δίκαιη εργασιακή μετάβαση με δράση ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, skilling, upskilling και reskilling και προώθηση απασχόλησης. Και πέμπτον, τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας με δράση για τον οικονομικό μετασχηματισμό των λιγνητικών περιοχών. Αναμφίβολα, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στις περιοχές μετάβασης ανοίγει ένα μεγάλο επενδυτικό πεδίο για την επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, για την προσέλκυση των επενδύσεων, θεσμοθετήσαμε μια σειρά από κίνητρα όπως ταχεία αδειοδότηση για τα επενδυτικά σχέδια εντός και εκτός των πυρήνων ζωνών απολιγνητοποίησης, μειωμένες απαιτήσεις για την υπαγωγή έργων στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τις ευληματικές επενδύσεις εξαιρετικής σημασίας εντός των ζωνών απολιγνητοποίησης. Συνεχίσαμε τη στήριξη των επενδύσεων με την πρόβλεψη διακριτού καθεστώτος ενίσχυσης στο νέο αναπτυξιακό νόμο, με τίτλο «Ελλάδα ισχυρή ανάπτυξη», που προβλέπει μεταξύ άλλων την άμεση αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, την προσάυξη της έντασης ενίσχυσης κατά 10% για τις περιοχές της μετάβασης, καθώς επίσης και το κίνητρο της επιχορήγησης σε ποσοστό 100% του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων έναντι μειωμένου ποσοστού στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Συνολικά, τα προγράμματα θα διοχετεύσουν στη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα αλλάζει το παραγωγικό της μοντέλο προς ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Με φιλοεπενδυτική πολιτική και σεβασμό στο περιβάλλον, στηρίζουμε τις επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία που δημιουργούν νέες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια στον Όμιλο ΕΛΠΕ για αυτή την επένδυση. Πραγματικά θα συμβάλλει στο στόχο μας για την ταχεία διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Θα συνεχίσουμε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Κώστα Σκρέκα. Αξιότιμη Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι,
Στελέχη, Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΠΕ, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για αυτήν την πολύ σημαντική επένδυση. Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς εξαιτίας του πολέμου τα μαύρα σύννεφα της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης καλύπτουν και την Ευρώπη και την Ελλάδα, σήμερα εδώ στην Κοζάνη ανοίγουμε ένα ορατό παράθυρο αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης για το παρόν αλλά και το μέλλον της πατρίδας μας. Εκτείνεται μπροστά μας, όπως είδαμε λίγο πριν, ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, 204 ΜΒ, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με πανέλα διπλής όψεως. Εγκαινιάζουμε λοιπόν μια εμβληματική επένδυση από τα ΕΛΠΑ, εντυπωσιακής κλίμακας αλλά και αυτοματισμού, που αποτελεί ένα ορόσημο για την πράσινη μετάβαση της χώρας μας, αλλά και τον δυναμικό μετασχηματισμό των λιγνητικών περιοχών μας. Η ενέργεια που θα παράγεται εδώ, ακούστηκε πολλές φορές, μπορεί να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν 75.000 νοικοκυριά. Εγώ θα δώσω ένα άλλο μέτρο σύγκρισης, καλύπτει σχεδόν το 40% της ζήτησης, της κατανάλωσης όλων των οικοκυριών της Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται λοιπόν για ένα υποδειγματικό πράσινο έργο που, όπως είπε και ο κύριος Σιάμισης, ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Και αυτό δείχνει και τη δυναμική που μπορεί να έχει η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία. Ένα έργο που πάνω απ' όλα αναδεικνύει έμπρακτα το φιλόδοξο όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους εθνική ενεργειακή στρατηγική, αλλά και να πρωταγωνιστήσει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να αλλάξει το οικονομικό της υπόδειγμα και να τεθεί σε οριστική πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργώντας ευκαιρίες προόδου σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες. Από ουραγώσεων εξελίξεων, από την απαξίωση και την περιθωριοποίηση που πρέπει να το πούμε, είχε καταδικαστεί αυτός ο τόπος επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Κοζάνη γίνεται σήμερα σημείο αναφοράς και ένα βέλτιστο παράδειγμα στην Ευρώπη. Η Κοζάνη θα αποτελέσει ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένα ελληνικό best practice για την ενεργειακή μετάβαση και για την μετάβαση στην οικονομία μηδενικού άνθρακα. Για εμάς η Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία, παραμένει ισχυρό ενεργειακό κέντρο της πατρίδας μας και πρωταγωνιστεί στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων και επενδύσεων. Η Δυτική Μακεδονία αλλάζει και γυρίζει σελίδα, παραμένοντας όμως ένας ισχυρός πυλώνας στήριξης του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την επόμενη μέρα. Τα ωφέλη αυτής της εμβληματικής επένδυσης είναι πολλά, αναφέρθηκαν. Μειώνουμε κατά 300.000 τόνους τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή. Τα ετήσια ωφέλη για Δήμους, τα τοποδοτικά τέλη, ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ ετησίως. Ενώ επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι θα υλοποιηθούν επενδύσεις 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που θα υποδειχθούν επενδύσεις αναβάθμισης των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής. Αξίζει να πούμε ότι με την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται εδώ, αξιοποιώντας βέβαια τον άπλετο ήλιο που διαθέτει η χώρα, η Ελλάδα, αναφέρθηκε πριν, το έχω προσεγγίσει σε 24 εκατομμύρια ευρώ εξοικονόμησης της ελληνικής οικονομίας κατά μέσο όρο από τη μείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου για τις τιμές φυσικού αερίου, έτσι όπως εκτιμούμε ότι θα διαμορφωθούν μετά τον πόλεμο, 70 εκατομμύρια ευρώ η εξοικονόμηση με τις σημερινές τιμές φυσικού αερίου. Μέσα λοιπόν στο νέο γεωπολιτικό τοπίο, τα παραπάνω μεγέθη αποδεικνύουν ότι ο δρόμος της ενεργειακής αυτονομίας, ο δρόμος της ενεργειακής ανεξαρτησίας, ταυτίζεται με την πράσινη μετάβαση αλλά και την διασφάλιση προσιτών χαμηλών τιμών ενέργειας και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε πως η συγκεκριμένη αυτή στρατηγική χαράχθηκε όχι τώρα μετά τον πόλεμο, αλλά 3 χρόνια πριν από τον Πρωθυπουργό, τον κυρία Μητσοτάκη, από τη Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το 2019, πολύ πριν από την έλευση της ενεργειακής κρίσης, πολύ πριν κάποιος μπορούσε να σκεφτεί ότι μπορεί να έχουμε ένα τέτοιο πόλεμο στη διπλανή μας πόρτα. Και είναι αυτή που σήμερα μας επιτρέπει με έργα να προσβλέπουμε σε ένα καλύτερο και πιο ασφαλές ενεργειακό περιβάλλον. Είναι η αξιοποίηση των εθνικών μας πόρων, του άπλετου ήλιου, του αιωλικού μας δυναμικού, της γεωθερμίας μας που διαθέτει η πατρίδα μας. Είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, αφού η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές σήμερα είναι 4 και 5 φορές φθηνότερη από την ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα. Στόχος μας είναι το 2030 το 70% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας χώρας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Και το επιτυχάνουμε αυτό και με κοινωνική ευαισθησία, αλλά και διατηρώντας την ισορροπία στο φυσικό περιβάλλον. Και, γι' αυτό, και σε αυτό το πλαίσιο δρομολογούμε σημαντικές επενδύσεις στην Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία, που μεταμορφώνουν το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Από ένα μοντέλο
εκ των πραγμάτων θνησιγενές, που στηριζόταν, όπως πολλές φορές ακούμε εδώ, στη μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη, καταδικασμένο να σβήσει σε κάθε περίπτωση με την αναπόφευκτη εξάντληση κάποια στιγμή των ορυκτών αποθυμάτων. Μεταμορφώνεται σταδιακά σε ένα μοντέλο βιώσιμο και κρίσιμο για την εθνική οικονομία, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας υψηλά αμοιβόμενες, που αξιοποιεί την εργασιακή κουλτούρα και τις δεξιότητες που διαθέτει το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη νέων μεγάλων βιομηχανικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, την προώθηση της έξυπνης γεωργίας των καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών. Για αυτή τη μετάβαση, που πρέπει να είναι μια δίκαιη μετάβαση, η χώρα μας έχει επιτύχει την υψηλότερη κινητοποίηση διαθέσιμων πόρων αναλογικά με τον πληθυσμό στις ελληνικές περιοχές. Το ανέφερε ο καλός συνάδελφος, ο Νίκος Παπαθανάσης, με πόρους που, συνολικούς πόρους που θα μοχλευθούν της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το νέο, επιτρέψτε μου να πω πολύ σύντομα δύο-τρία άλλα ενεργειακά στοιχεία τα οποία θα αναπτυχθούν στην περιοχή. Το μεγάλο φωτοβολταϊκό της ΔΕΗ ισχύως 240 ΜΒ και το πρόγραμμα που καθιστά μετόχους την τοπική κοινωνία. Το υδρογόνο που είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Ο Περιφερειάρχης κάνει σπουδαία δουλειά προωθώντας αυτή τη δραστηριότητα και οι θετικές προοπτικές για ένα επίσης εμβληματικό έργο που προωθείται στην περιοχή, το White Dragon, που φέρνει τη Δυτική Μακεδονία στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών εξελίξεων για την παραγωγή του πράσινου υδρογόνου. Τα έργα αποθήκευσης ισχύως 2 GW στις λιγνητικές περιοχές που έχουν αδειοδοτηθεί ήδη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Τη δέσμη κινήτρων που θα χορηγήσουμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για να προσελκύσουμε έως και 20 εταιρείες που σχετίζονται με την ηλεκτροκίνηση και την ανακύκλωση μπαταριών στην περιοχή. Τη δυναμική επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και τις δράσεις μας βέβαια για την κυκλική οικονομία. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, συνθέτουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο με νέες προοπτικές. Αξιοποιούμε περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τους ρήπους για να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Τέλος, δεν θα ήθελα να ξεχάσω το πρόγραμμα Νέο Εξοικονομώ 2021. Διαθέσαμε σημαντικούς πόρους. Περισσότερα από 4.000 νοικοκυριά στη Δυτική Μακεδονία, αριθμός ρεκόρ, έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Συνολικά, οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, που φυσικά αυτό έχει σαν συνέπεια ενεργειακή εξοικονόμηση και άρα μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και μείωση του λογαριασμού της ενέργειας, θα κινητοποιήσουν έως και 80 εκατομμύρια ευρώ το αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα, από την αδράνεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που παρακολουθούσε το μερίδιο του Λιγνίτη να υποχωρεί κατά 50% στα χρόνια που κυβέρνησε και τις λιγνητικές μονάδες να κλείνουν η μία μετά την άλλη λόγω παλαιότητας χωρίς να σχεδιάζει καμία βιώσιμη διέξοδο για την περιοχή, είμαστε σήμερα εδώ με αφορμή μια εμβληματική επένδυση. Φωτίζουμε ένα καινούριο δρόμο που εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες του τόπου μας, αναδεικνύει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, αξιοποιεί την τεχνολογία και το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργεί προϋποθέσεις όρομης ανάπτυξης για όλους. Από το περιθώριο των εξελίξεων που τη βρήκαμε το 2019, η Δυτική Μακεδονία μετατοπίζεται σε ένα ορόσημο πράσινης μετάβασης για όλη την Ευρώπη και αποκτά το πιο αξιόπιστο διαβατήριο για ένα καλύτερο αύριο. Είναι η κυβέρνησή μας και εσείς προσωπικά, κύριε Πρωθυπουργέ, που έχετε θέσει αποφασιστικά τη χώρα μας κοντά σε όλες τις αντιξιότητες, σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Με την παρουσία του, τιμά την τελετή εγγενείων του μεγαλύτερου έργου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Αξιότιμε, κύριε Πρωθυπουργέ, παρακαλώ. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία και κύριοι βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, αγαπητά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε των ΕΛΠΕ, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι πραγματικά μια ξεχωριστή μέρα για την Δυτική Μακεδονία, που αποκτά το πρώτο μεγάλο έργο ορόσημο για τον οικονομικό αλλά και για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της. Είναι όμως και μια μέρα ορόσημο για τη χώρα συνολικά, καθώς το έργο το οποίο σήμερα εγκαινιάζουμε συμβολίζει μια συνολική αλλαγή,
στο ενεργειακό και στο παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας. Γιατί εδώ, σε αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης, αποτυπώνονται οι εθνικοί μας στόχοι για φθηνή και καθαρή ενέργεια από τον ήλιο, από τους ανέμους μας, από τα νερά μας, από τη γεωθερμία μας. Ένα μέλλον το οποίο δημιουργεί νέες δουλειές, αλλά τροφοδοτεί όχι απλά με πιο καθαρή, αλλά με φθηνότερη ενέργεια τα νοικοκυριά μας, τις επιχειρήσεις μας, τον πρωτογενή μας τομέα, τη μεταποίησή μας, κάνοντας πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφή συνολικά την οικονομία μας. Θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, 2 χρόνια και 1 μήνα για την ακρίβεια, αν δεν κάνω λάθος ήταν ή 8 ή 9 Μαρτίου, είχα βρεθεί τότε στο Βερολίνο μαζί με την τότε καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ, σε ένα πολύ επιτυχημένο φόρουμ ελληνογερμανικής συνεργασίας. Και είχαμε τότε εξαγγείλει ως ένα από τα μεγάλα εμβληματικά έργα που αποτύπωναν αυτή τη συνεργασία, το έργο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα. 2 μέρες μετά πήρα την απόφαση να κλείσω τη χώρα. Και βιώσαμε το πρώτο επώδυνο και τραυματικό κεφάλαιο της πανδημίας του COVID. Κι όμως, 2 χρόνια μετά, σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, το έργο αυτό δεν είναι απλά ένα σχέδιο, δεν είναι μια μακέτα, είναι ένα υλοποιημένο έργο, το οποίο είναι έτοιμο να παράγει φτηνή και καθαρή ενέργεια, η οποία θα μπει στο σύστημά μας εντός των επόμενων εβδομάδων. Αξίζουν λοιπόν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση, αλλά κυρίως στα στελέχη των ελληνικών πετρελαίων, στους συνεργάτες της από τη UV, αλλά και στην τοπική κοινωνία, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, γιατί στηρίξατε αυτήν την πρωτοβουλία και μπορούμε σήμερα να μιλάμε και να παρουσιάζουμε μια πραγματικά εντυπωσιακή επένδυση. Πιστεύω ότι πρέπει κάποιος να έρθει εδώ πέρα να δει το πάρκο αυτό για να αντιληφθεί το μέγεθος της επένδυσης, μια επένδυση η οποία στήχησε 130 εκατομμύρια ευρώ. Το 35% είναι σημαντικό αυτό να τονίσουμε, ελληνική προστιθέμενη αξία. Δυστυχώς, όπως είπατε, κύριε Αλεξόπουλε, δεν παράγουμε πάνελ φωτοβολταϊκών. Στην Ελλάδα δεν παράγουμε, στην Ευρώπη, οπότε αναγκαζόμαστε ακόμα να τα εισάγουμε. Στην κατασκευή όμως του πάρκου απασχολήθηκαν 350 εργαζόμενοι, ακόμα 40 θα το λειτουργήσουν σε μόνιμη βάση. Οι επιχειρήσεις, οι δήμοι, τα νοικοκυριά της περιοχής θα έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος από τη λειτουργία αυτού του πάρκου. Και βέβαια μιλάμε για ένα έργο το οποίο συμβολίζει την πράσινη μετάβαση εντός αλλά και εκτός σύνορων. Είναι το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη συνολικά. Παράγει ενέργεια, όπως υπόθηκε και από τους προγραμματίστες, που καλύπτει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών. Απαλλάσσει τον πλανήτη από 300.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Ενώ θέλω να χαιρετήσω και το γεγονός ότι τελικά η εταιρεία κατάφερε και αξιοποίησε καλύτερα την μισθωμένη έκταση, έτσι ώστε, κύριε Περιφερειάρχα, να μπορέσει να αποδώσει πίσω στην περιοχή και στους κτηνοτρόφους της 1.500 στρέμματα, τα οποία τελικά δεν χρειάστηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί το έργο αυτό. Και το τονίζω αυτό διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την πράσινη μετάβαση, να υπάρχει η σύμπνοια και η συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να μην μπούμε σε έναν ατελείωτο ανταγωνισμό ως προς τις χρήσεις γης. Αποδεικνύεται εδώ, σε αυτή την πολύ όμορφη περιοχή, ότι ένα υπερσύγχρονο φωτοβολταϊκό πάρκο μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά με την κτηνοτροφία, με τις παραδόσεις του τόπου, χωρίς η μία χρήση να ανταγωνίζεται την άλλη. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι στα πλαίσια των σχεδίων μας για την δίκαιη μετάβαση, στα οποία θα επανέλθω και σε λίγο, ειδικά προγράμματα του ΑΕΔ στηρίζουν τοπικές επιχειρήσεις, είναι προγράμματα ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ, για να προσλάβουν 5.500 εργαζόμενους. Και ξέρω, γιατί είχα βρεθεί στην Κοζάνη πριν από κάποιους μήνες, σε μια πολύ εκτενή πεντάωρη, αν θυμάμαι καλά, συζήτηση με όλους τους τοπικούς φορείς,
ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν, πιστεύω, καλόπιστα το σχέδιό μας για τη δίκαιη μετάβαση. Έχουν όμως ακόμα δισταγμούς και εύλογα ερωτήματα. Και πιστεύω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι έχετε δίκιο να είστε καχύποπτοι και επιφυλακτικοί, διότι αυτό το οποίο θέλετε να δείτε είναι νέα έργα και νέες επενδύσεις στην πράξη. Όχι στα λόγια και σίγουρα όχι στα χαρτιά. Και επειδή εμείς είμαστε μια κυβέρνηση που ό,τι λέμε θέλουμε και να το κάνουμε, έχω ζητήσει από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος έχει και την συνολική εποπτεία του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, την μέγιστη δυνατή επιτάχυνση όλων των διαδικασιών, ώστε τα πολύ φιλόδοξα σχέδια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή αποτυπωμένα στο χαρτί να μπορούν να υλοποιηθούν και στην πράξη. Και πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια όλων των κινήτρων τα οποία δρομολογούνται, από όλα τα πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία, να ευχαριστήσω και τον Κωστή τον Μουσουρούλη ξεχωριστά για τη δουλειά που έκανε προετοιμάζοντας το σχέδιο αυτό, είναι πια εξαιρετικά ελκυστικό για έναν επενδυτή να εγκατασταθεί και να δημιουργήσει παραγωγική δραστηριότητα στην Δυτική Μακεδονία. Και αυτός ήταν εξ αρχής ο στόχος και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ήδη ένα πολύ μεγάλο απτό ενδιαφέρον από επενδυτές οι οποίοι ήδη αποκτούν εκτάσεις γης για νέες παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για τις επενδύσεις εκείνες, αγαπητέ Γιώργο, που θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας και θα μπορέσουν να αναπληρώσουν την απώλεια των θέσεων εργασίας από το Λιγνίτη. Αλλά μιας και είμαστε εδώ και μιλάμε για μια νέα μεγάλη επένδυση, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, να αποδομήσουμε ξανά δύο ευρέως διακινούμενους μύθους. Πρώτα, το μύθο της δίθεν βίαιης απολιγνητοποίησης και δεύτερο, το μύθο του για πάντα διαθέσιμου φτηνού, εντός εισαγωγικών, Λιγνίτη. Νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ότι η απολιγνητοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία έχει δρομολογηθεί εδώ και μία δεκαετία. Ξεκίνησε ουσιαστικά το 2010 με μια σταδιακή απόσυρση παλιών λιγνητικών μονάδων και βέβαια η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία μας ασκεί σήμερα κριτική θα πρέπει να της θυμίσουμε ότι όσα χρόνια κυβερνούσε η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη μειώθηκε κατά 50%. Το παραλαμβάνω, κατά 50% από 19,5 τεραβατόρες ετησίως σε 10 τεραβατόρες ετησίως. Είναι λοιπόν τουλάχιστον προκλητικό να χύνουν κάποιοι κροκοδίλια δάκρυα. Κάποιοι κλαίνε για το λιγνίτη όταν δεν έκαναν ουσιαστικά τίποτα για να προετοιμάσουν την περιοχή για τη μέρα μετά το λιγνίτη. Διότι αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στη Δυτική Μακεδονία ήταν μια διαδικασία προδιαγεγραμμένη, διότι η απόφαση της σταδιακής μείωσης της συμμετοχής του Λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν σωστή, παραμένει σωστή και επιβεβλημένη, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Ο Λιγνίτης είναι ακριβώς και ρυπογόνος. Υποκανονικές συνθήκες, πολύ ακριβότερος από το φυσικό αέριο, πάντα ακριβότερος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λόγω των πολύ υψηλών δικαιωμάτων εκπομπών ρήπων. Και έπρεπε να συμβεί ένας πόλεμος αυτού του μεγέθους, που οδήγησε το φυσικό αέριο σχεδόν σε δεκαπλάσια τιμή, για να γίνει προσωρινά, το τονίζω, προσωρινά, πιο φθηνή η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. Αποτελεί λοιπόν ο Λιγνίτης μια λύση ανάγκης σε δεδομένη χρονική στιγμή, η οποία έρχεται να υποκαταστήσει το συγκυριακά ακριβότερο και όχι ένα φθενία πλέον, λόγω του αποκλεισμού της ρωσικής οικονομίας, φυσικό αέριο. Και το πρόβλημα αυτό είναι κοινό για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Γι' αυτό και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν σε κάποιες μικρές τροποποιήσεις των σχεδίων που έχουν δρομολογήσει για την ενεργειακή τους μετάβαση, με σκοπό να βρουν ενδιάμεσες, το τονίζω, ενδιάμεσες εναλλακτικές πηγές παραγωγής ενέργειας, να καλύψουν τις ανάγκες τους και να εξασφαλιστούν και για τα πιθανά χειρότερα σενάρια ως προς την ασφάλεια της τροφοδοσίας τους. Λοιπόν, σε μία
αχαρτογράφητη συγκυρία, η πολιτική μας οφείλει να είναι ευέλικτη. Να προσαρμόζεται δηλαδή στις πρόσκαιρες απαιτήσεις, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να χάνει τον κεντρικό της προσανατολισμό. Και οι όποιες μικρές διορθωτικές παρεμβάσεις γίνουν στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος, αγαπητέ μου Υπουργέ, σε καμία περίπτωση, θα το τονίσω αυτό, δεν θα θέσουν σε αμφισβήτηση τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει για τη μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου κατά 55% ως το 2030 και βέβαια την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Ναι, για την επόμενη διετία σίγουρα είναι λογικό να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, μεγιστοποιώντας, αυξάνοντας κατά 50% την εξόρυξή του, ώστε να μειώσουμε βραχυπρόθεσμα την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο. Αυτό είναι ένα προσωρινό μέτρο και σε αυτό το νέο περιβάλλον είναι επίσης βέβαιο ότι η νέα μονάδα την οποία κατασκευάζει η ΔΕΗ, το Λεμαΐδα 5, θα λειτουργήσει ως λιγνητική μονάδα για τα επόμενα χρόνια, εκτιμώ το πιο πιθανό έως το 2028. Και αν χρειάζεται να παραμείνουν σε λειτουργία κάποιες από τις πιο σύγχρονες παλιές μονάδες της ΔΕΗ, όπως η Μελίτη ή ο Άγιος Δημήτριος 5, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αξιολογηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής, αλλά και ανάλογα φυσικά με τη διαμόρφωση των τιμών και τη διαθεσιμότητα του φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο θέλω να επαναλάβω είναι ότι αυτή η προσαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα δεν καθυστερεί, δεν αναβάλει και δεν μειώνει σε καμία περίπτωση όλες τις δράσεις του προγράμματος για τη δίκαιη μετάβαση που συνοδεύει την πολιτική της απολιγνητοποίησης. Διότι αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή, είναι μια επιλογή αδιαπραγμάτευτη. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, είναι ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα και αυτές τις πολιτικές μας θα τις υλοποιήσουμε και το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας την επόμενη μέρα θα είναι καλύτερο από το παρελθόν της και καλύτερο από το παρόν της. Είναι όμως επίσης φανερό ότι καμία παγκόσμια πυρκαγιά αυτής της έκτασης δεν μπορεί να σβήσει, κυρίες και κύριοι, μόνο με εθνικά μέσα. Γι' αυτό και η Ελλάδα πρωτοστατεί στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Αφενός για την ενιαία προμήθεια και αποθήκευση φυσικού αερίου, αλλά και από την άλλη για τον καθορισμό μιας ανώτατης τιμής στη χονδρομπορική αγορά του φυσικού αερίου, καθώς, όπως ξέρετε καλά, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η σύνδεση της πολύ υψηλής τιμής του φυσικού αερίου με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η σύνδεση είναι που συμπαρασύρει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας προς τα πάνω και δυστυχώς οδηγεί στην επιβάρυνση λογαριασμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Όμως εμείς έχουμε χαράξει τις δικές μας εθνικές γραμμές άμυνας. Γνωρίζετε ότι κάθε μήνα επιδοτούμε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε για να μειώσουμε όσο είναι δυνατόν και όσο μας το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά μας περιθώρια τη σημαντική αυτή επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μας. Και ταυτόχρονα, βέβαια, φροντίζουμε και για την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα. Ανοιγόμαστε σε άλλες πηγές υγροποιημένου αερίου. Μελετάμε και είμαστε έτοιμοι, εφόσον χρειαστεί, να προσθέσουμε μια νέα πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ρεβιθούσα. Και ταυτόχρονα, και αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική πτυχή της πολιτικής μας, για να επιστρέψω από εκεί που ξεκίνησα, επιταχύνουμε όσο μπορούμε περισσότερο την αδειοδότηση και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή υποδεχθεί πολλά περισσότερα σχέδια ισχύως ΑΠΕ από αυτά που έχουμε ανάγκη ως χώρα. Οπότε αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και αυτή είναι η κατεύθυνση που έχω δώσει στο Υπουργείο είναι ταχύτατα να προχωρήσουμε σε νομοθετικές παρεμβάσεις που να αφορούν την αδειοδοτική επιτάχυνση αλλά και την χωροταξική τακτοποίηση όλων αυτών των σχεδίων ώστε να προχωρήσουν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Θα το ξαναπώ ακόμα μία φορά.
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε μιλάμε για την ηλιακή ενέργεια, είτε μιλάμε πρωτίστως για την ηλιακή ενέργεια, είναι σήμερα η φθηνότερη και η ασφαλέστερη μορφή ενέργειας την οποία μπορούμε να παράγουμε. Ο Θεός μας τη χάρισε χωρίς να τσιγκουνεύεται. Το διαπιστώνουμε εξάλλου και σήμερα. Και η Ελλάδα θα γίνει πρωταγωνίστρια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα υιοθετήσει νέες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως τα αιωλικά στη θάλασσα. Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε το σχετικό νομικό πλαίσιο που θα προσδιορίζουμε τον τρόπο αδειοδότησης και υλοποίησης έργων μεγάλης κλίμακας ως προς τα αιωλικά στη θάλασσα. Ταυτόχρονα όμως θα εξασφαλίσουμε ότι τα έργα αυτά ΑΠΕ θα γίνουν σε περιοχές όπου δεν θα έχουμε έντονες συγκρούσεις με τοπικές κοινωνίες και τα έργα αυτά δεν μπορούν να ανταγωνίζονται άλλες χρήσεις γης ή να παρεμβαίνουν με τρόπο υπερβολικό στο φυσικό μας τοπίο. Αυτή είναι η άσκηση, αυτή είναι η εξίσωση την οποία καλούμαστε να λύσουμε και είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Και βέβαια, όταν θα σκεφτούμε την μεθεπόμενη μέρα, θα αντιληφθούμε ότι χρειαζόμαστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για να παράγουμε πράσινο υδρογόνο. Και εδώ θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο Κασαπίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία της οικονομίας του υδρογόνου και έχει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία, το ονομάζουμε Λευκό Δράκο, White Dragon, που κινητοποιεί πολλές εταιρείες ώστε να γίνει η Δυτική Μακεδονία κέντρο παραγωγής και διανομής πράσινου υδρογόνου, αλλά και κέντρο ανάπτυξης τεχνογνωσίας γύρω από το πράσινο υδρογόνο. Θέλω να ξέρεις, Γιώργο, ότι αυτή την πρωτοβουλία θα τη στηρίξω προσωπικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα από την Ευρώπη για τέτοια μεγάλα εμβληματικά έργα τα οποία αφορούν το πράσινο υδρογόνο. Ταυτόχρονα, για να κλείσω έτσι, αυτή τη σύντομη θεώρηση του πώς διαμορφώνεται η νέα μας ενεργειακή πολιτική, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να διασυνδέουμε τις αγορές ενέργειας με τους γείτονές μας, να μην είμαστε δηλαδή μια αδύναμη ενεργειακή νησίδα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι συμφωνίες με τους γείτονές μας, αλλά και η προοπτική διασύνδεση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με την Αίγυπτο. Όπως ξέρετε, μελετάμε και θα υλοποιήσουμε ένα καλώδιο μεγάλης χωρητικότητας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ενέργεια από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα ή από την Ελλάδα προς την Αίγυπτο. Ένα σχέδιο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο και αυτό πιστεύω ότι θα έχει την αμέριστη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως η ενεργειακή μας θωράκιση, και να κλείσω με αυτό, πρέπει να είναι εξασφαλισμένη και σίγουρη σε μόνιμη βάση. Και αυτό, θα το ξαναπώ, μας το προσφέρουν ο αέρας, ο ήλιος, τα νερά μας, η γεωθερμία μας, σε συνδυασμό με νέα έξυπνα συστήματα αποθήκευσης και με έξυπνο λογισμικό διαχείρισης των αναγκών του δικτύου, θα μπορέσουν να μας κάνουν πραγματικά ανεξάρτητους. Και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι τα ελληνικά πετρέλαια προτίθεται να συμπληρώσουν αυτήν την εντυπωσιακή επένδυση με μια νέα εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας, μπαταρίες δηλαδή, μεγάλες μπαταρίες, οι οποίες θα μπορούν για τουλάχιστον 3 ώρες να προσθέτουν ενέργεια στο δίκτυο όταν πια ο ήλιος θα δει και το φωτοβολταϊκό δεν θα μπορεί να παράγει ενέργεια. Προσέξτε, γιατί αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, διότι τις μέρες το καλοκαίρι που δεν φυσάει, μεγάλη πίεση στο σύστημά μας είναι συνήθως από τις 8 στις 11 το βράδυ, όταν υπάρχουν δηλαδή ανάγκες στα νοικοκυριά, αλλά τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα το να μπορούμε να καλύπτουμε αυτά τα κενά στην ημερήσια κατανομή της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία. Βέβαια, η χώρα θα καταθέσει, η κυβέρνηση θα καταθέσει και η χώρα θα έχει σύντομα τον πρώτο της κλιματικό νόμο, στον οποίο θα θέσουμε δεσμευτικούς στόχους για το πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας για το 2030, για το 2040, για το 2050, και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι και μέσα στον επόμενο μήνα, σε συνεργασία με εξαιρετικούς συμβούλους, τους οποίους χρησιμοποιούμε, να εξαγγείλουμε και να παρουσιάσουμε πώς αντιλαμβανόμαστε αυτήν την πορεία της μείωσης των εκπομπών μας, όχι μόνο μέχρι το 2030, αλλά και μετά, και κυρίως ποιες είναι οι ευκαιρίες οι οποίες γεννιούνται από αυτήν την μετάβαση. Και να κλείσω
ενθυμούμενος μία επίσκεψη την οποία είχα κάνει στην περιοχή σας, στην Κοζάνη, το 2008, όταν ήμουν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και είχα επισκεφθεί την Ακρινή και έχουμε μαζί μας και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας σε μια πολύ φορτισμένη τότε συζήτηση, όπου αρχίζαμε να βλέπουμε από τότε ότι ο Λιγνίτης δεν μπορεί να μας πάει πάρα πολύ μακριά, αλλά δεν ήμασταν καθόλου σίγουροι τότε, δεν γνωρίζαμε αρκετά για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση και οι κάτοικοι περιοχών, δήμων, οικισμών που έχουν ταλαιπωρηθεί από το Λιγνίτη να μπορούν επιτέλους να έχουν το όφελος από τη φτηνή πράσινη ενέργεια την οποία μπορούμε να παράγουμε. Αυτού του είδους τις συνεννοήσεις επιθυμώ να έχουμε τις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ώστε να μετατρέψουμε την πράσινη ενέργεια από μια θεωρητική, έτσι, από ένα θεωρητικό σχέδιο σε μια πραγματική αναπτυξιακή ευκαιρία για την χώρα μας, να πετύχουμε επιτέλους την ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά να συμβάλλουμε και εμείς στο βαθμό που μας αναλογεί σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια την οποία όλοι πρέπει να κάνουμε, να περιορίσουμε τις εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου, ώστε να μπορούμε να παραδώσουμε με ασφάλεια στα παιδιά μας ένα πλανήτη ο οποίος δεν θα κινδυνεύει από κλιματικό αφανισμό. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας και νομίζω, αγαπητέ κύριε Σιάμεση, ότι το έργο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες.